এবং শিবরে জানে না ভালো করে এই কৃষ্ণকে দেশ করলো এখানে με βέβαια άξονα το πρωτόκολλο. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, κάναμε το πρωτόκολλο, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει ακόμα ένα λόγο και να είμαστε ακόμα πιο καλά στο δεύτερο. Στο δεύτερο, η Βέρεια βγήκε, πίεσε, έφερε το παιχνίδι κοντά στην περιοχή μας. Εμείς προσπαθήσαμε αντιπίθεση. Ποιος ήταν ο εδώ μέσα, σίγουρα είχαμε ακόμα πιθανότητες να κάνουμε μία-δύο καθαρές ευκαιρίες και ίσως θα πετυχαίναμε ένα δεύτερο γκολ. Ήρθε ένα καταπληκτικό γκολ από μια στιγμή φάση από ένα φάουλ. Ένα χρειαστό φάουλ γιατί ήταν πολύ οργανωμένη η ομάδα μας εκεί που έγινε το φάουλ. Και από εκεί και πέρα το παιχνίδι σίγουρα έγινε ψυχολογικά τουλάχιστον προ τη Βέρεια. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα στο τέλος μας αφήνει ικανοποιημένο σαν αποτέλεσμα. Δεν είναι την βαθμολογία γιατί αυτό το αποτέλεσμα και έχοντας δύο βαθμούς με τη Βέρεια. Σίγουρα τα πράγματα, αν δεν κάναμε έστω για την ισοπαλία, θα ήταν πολύ πιο δύσκολα για εμάς. Βλέπουμε το παιχνίδι που έρχεται με τον Πλατανιά, παίζουμε μέσα στο αρένα και θα πρέπει από αυτό το παιχνίδι να ξεκινήσουμε να κερδίζουμε στο γήπεδό μας για να εκμεταλλευτούμε τα περισσότερα παιχνίδια που έχουμε στο δεύτερο γύρο μέσα στο αρένα. Εγώ σήμερα νομίζω ότι τη μέρα που ήρθα ήταν το έκτος εκτός έδρας παιχνίδι σε σχέση με τρία παιχνίδια που έχουν γίνει μέσα στο αρένα. Αυτά ευχαριστούμε για την επιστονία που την κούρνουμε την ημέρα και πάμε για τα καλύτερα. Αυτό είναι ανησυχητικό γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο ένας απλός τραυματισμός. Υπάρχουν φόβια πολύ σοβαρά τραυματισμού. Μακάρι να μην είναι έτσι και αύριο να μάθουμε τα αποτέλεσμα και να είναι μόνο για μία-δύο εβδομάδες. Σαν κύριε Πρεσίγουρα, τα αποτελέσματα η ουρά θα γίνει χαμός τώρα από το βίντεο. Εκεί παίζει, γιατί ο κορυφή δεν έχει τόσο πρόβλημα. Σίγουρα βλέπω ότι μπλέκεται πολύ η κατάσταση. Σίγουρα μπλέκεται, αλλά να σα πω κάτι. Τόσο η Βέρεια όσο και η Λάρισα, α μην ξεχνάτε ότι και η Βέρεια και εμεί, αλλά και οι Ραπίδε υπάρχουν λιγότερα παιχνίδια σε σχέση με, τις άλλες ομάδες που είναι μέχρι τους 20 βαθμούς. Πιστεύω ότι είναι μέχρι 21 βαθμούς, μέσα εκεί θα βγουν τα ομάδες. Ναι, όπως είπε, η κορυφή σχεδόν αρχίζει και ξεχωρίζει. Και ακόμα και γιατί την πεντάδα. Χρειάζεται πολύ υπομονή, πολύ ψυχραιμία και ελπίζω για την ομάδα μου να καταφέρει γρήγορα να φύγει από αυτό. Γιατί σήμερα ήταν πραγματικά το ύπνο αυτό που είπαμε να βγάλουμε πιο συγκεντρωμένοι, να βγάλουμε την πάρα ψηλά. Γιατί αυτή η νίκη ενδεχομένως θα μας έδωνε πάρα πολλά έτσι, ψυχολογικά θέματα για να βλέπουν τα παιδιά συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, αναμένεται ένας δεύτερος γύρος πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα. Η ομάδα έχει δύο κλασικές συμπαίκτες αγώνων, ο Αναστασόπουλος, το 11 και στο 24, που δεν της κάνει γκολ. Και από εκεί και πέρα παθαίνει μία μήνυ καθίζηση μέχρι να βάλει το τέρμα. Σε αυτό το διάστημα κάνατε και αλλαγή συστήματος, διάταξης. Πού οφείλεται αυτήν την καθίζηση, κύριο? Κοίτα, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα δεν παίζεις μόνος σου. Παίζεις και με τον αντίπαλο. Αντίπαλος βλέποντας μία-δύο ευκαιρίες ότι τα πράγματα άρχισε και έπαιζε πιο πιεστικά. Ανέβηκε περισσότερο ψηλά και δεν μας άφησε πολλά περιθώρια. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το ανέβημα που έκανε η Βέρεια μας έδωσε πάντα την ευκαιρία και με τον Γιάννη και με τον Ντοντό να βγαίνουμε περισσότερο στην αντεπίθεση. Κάπως έτσι δεν. Εντάξει, ήρθα μιλάρισα να κάνει περίπατο να κερδίσει, να κάνει ευκαιρίες. Ήταν ένα παιχνίδι που ξέρω από την αρχή ότι θα είναι box to box. Όσον αφορά την περίπτωση του Ιωάννη, η ομάδα ουσιαστικά ενισχύει τον Ιωάννη με τον μεταλλευτικό στίχο, αλλά κανείς δεν περίμενε ουσιαστικά να πήγαινε στην παίκτη παρόν του Ιωάννη, προς το μάλλον που γνωρίζουμε τον Ιωάννη και πέρυσι ήταν ένας από αυτές τις κλειδιά για την Ιωάννη. Φέτος ήταν αυτό που άλλαξε και ο Βέβη Μάρκος δεν το διαδίδει. Κοίτα, το ότι η ομάδα έχει αυτή τη στιγμή γύρω στους 5 στόπερ κάτι έπρεπε να γίνει μέσα. Λοιπόν, μέσα σε μια μεταγραφική περίοδο υπάρχει μια λίστα και κάποιοι πρέπει να μείνουν και κάποιοι να φύγουν. Ο Τιτικό ήρθε στην ομάδα για να είναι βασικός παίκτης και είναι στη θέση που παίζει ο Βάνης. Σαν δεύτερη επιλογή υπάρχει ο Κολλιάς, ένας πολύ παιδοφόρος παίκτης για την ομάδα. Με αυτό το σκεπτικό προχωρήσαμε σε αυτή την κατάσταση. Οι μεταγραφές ολοκληρώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
είμαστε κάτι πιο σύντομα μα στην Ιμπέρια που περιμένουμε να είμαστε πολύ τέλο. Άρα ήταν ο ένα δύο. Τελειώσαμε την μεταγραφή του Ισπανού που είστε σήμερα, είχα πει κάτι άλλο. Ένα ιδιοκτήτη, όσον αφορά για το περιουσιακό του στοιχείο αυτό που θέλει, μπορεί να πάρει κάποιε θέσει. Το θέμα είναι εγώ στην ομάδα τι χρειαζόμουν, αυτό είναι. Και χρειαζόμουν φόρ. Και νομίζω ότι σήμερα ήταν εδώ το παιδί που ήταν, το παιδί. Αλλά έχουμε και δεύτερο. Μπορεί δηλαδή να περάσουμε και σε δύο κριτικού παίχτε. Αυτό θα φανεί με την Κυριακή. Πάντως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι στη θέση αυτή που κυρίως έχουμε κάποια θέματα, ενισχυόμαστε. Και τι θα γίνει με τους παίχτες που έχουν κοπεί, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι τόσο σωστά με αυτό παίχτες. Αν αυτοί μέχρι το τέλος της συνδραστικής περίοδου δεν έχουν κάποια ομάδα, θα βρίσκονται στο ρόλο και να μας πάρει. Τώρα μόνο η ομάδα έχει προπονεί τουλάχιστον με 30-35 παίχτες. Από μόνο του φαίνεται, αν δεν φύγουν, φαίνεται. Ευχαριστώ, παιδιά.